Και εκεί θα γίνουν έρευνες, στην Κόκκινη Λίμνη, είναι εκεί κοντά στο Φρεάτιο, όπου ο Νίκος Μεταξάς ισχυρίζεται ότι έχει πετάξει 3 σωρούς. Της Λίβια με την 8χρονη κορούλα της και της Μαρικάρ. Πάμε να μας ενημερώσει η Ραφαέλα Εστυλιανού ποια είναι η εικόνα αυτή την ώρα στο σημείο. Ραφαέλα, καλησπέρα. Καλημέρα, Ανδρέα. Ακριβώς έτσι υπέδειξε το σημείο εδώ, την λίμνη αυτή, την κόκκινη λίμνη, ως το σημείο που βρίσκονται οι σωροί των τριών θυμάτων, της Λίβιας, της οκτάχρονης κόρης της και της Μαρικάρ. Να πούμε, Ανδρέα, λίγο μετά τις 9 το πρωί έφτασαν εδώ λειτουργοί του Τμήματος Γεωλογικής Επισκόπησης. Πήραν κάποια δείγματα για να διαπιστώσουν την οξύτητα, αν θέλετε, του νερού της λίμνης. Λίγο αργότερα έφτασε εδώ ο υπεύθυνος του ΤΑΕ Λευκοσίας, ο κύριος Νεόφυτος Σάιλος, μαζί με ανακριτική ομάδα. Όπως διαπιστώσαμε τώρα, έχουν αναχωρήσει πριν από λίγα λεπτά, ενώ αν μπορείτε να δείτε στο βάθος, υπάρχει και ένα ασθενοφόρο για προληπτικούς πάντα λόγους. Εμείς αναμένουμε να δούμε πότε θα αρχίσουν οι έρευνες. Εδώ το σημείο είναι αποκλεισμένο, ενώ αναμένουμε να φτάσουν και μέλη της πυροσβεστικής υπηρεσίας. Ραφαέλα, έχουν πει κάτι αν, για παράδειγμα, η οξύτητα του νερού της λίμνης είναι αποτρεπτική ώστε να γίνουν οι έρευνες ή όχι? Ανδρέα, αυτό που έχουμε ενημερωθεί από τις πρώτες πληροφορίες που φτάνουν εδώ είναι ότι τα νερά αυτά αντανακλούν στο χρώμα αυτό το κόκκινο λόγω του σιδηροπυρίτη που υπάρχει. Και όπως μας πολύ χαρακτηριστικά μας ανέφεραν ντόπιοι εδώ της περιοχής, δεν μπορεί να υπάρχει ούτε ψάρι μέσα, ούτε βάτραχος, αλλά ούτε κανένα πουλί. Περιμένουμε να δούμε τα δείγματα αυτά τι θα δείξουν και πότε θα αρχίσουν, αν θέλετε, αυτές οι έρευνες. Ραφαέλα,